Είναι έτοιμο να αρχίσει το τζάμπολ στην αναμέτρηση με Άθο Δημητρίου και Γκίλμπερτ να μάχονται για την πρώτη κατοχή. Αυτή πηγαίνει στον Αποέλ. Επαναφέρει από την baseline Ηλιάδης, ελευθερώνεται μέσα από τα πικ και σκοράρει. Στο Μαραγκό στο ζωγραφιστό, με πλάτη στο καλάθι, γύρισε με το δεξί, ωραίο το χουκ του, τελείωμα, 5-0. Πίγκραμ, ωραία η μακρινή πάσα, στο Μίθυλο που σκόραρε κάτω από το καλάθι. Το πρωτάθλημα για το απόπε έχει τελειώσει. Ηλιάδης, coast to coast, πετυχαίνει το καλάθι, 9-2 μπροστά. Τρέχει τώρα με τον Γκίλμπερτ. Θα δοκιμάσει το σιούτ από μακριά και θα στοχίσει. Μπέρι. Στον Γκίλμπερτ, ξανά για τρεις από το ίδιο σημείο, το ίδιο αποτέλεσμα. Βλέπουμε το σκορ που βλέπουμε. Ωραία πάσα του Μίθυλου στον Άρη Χρήστου. Πίγκραμ, υποπίεση, θα σκοράρει. Κλέβει ο Ηλιάδης, πάει προς το καλάθι. Παρά την πίεση του Χρήστου θα τελειώσει. Κούνας. Γκίλμπερτ, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ του σημερινού αγώνα με 11 πόντους. Απαντάει ο Απόπ με τον Χρήστου. Έβγαινε και νικητής. Γκίλμπερτ ήρθε σαν τρέιλερ στην assist από τον Μπέρι και σκόραρε. Ο κλέψιμο που κάνει ο Ουάσιγκτον, βγάζει ψηλά στο Πίγκραμ. Ωραία η πάσα, καλό και το τελείωμα. Γκίλμπερτ. Ο Κούνας από τη γωνία μέσα, τρεις πόντοι για τον Αποέλ. Θα στοχίσει ο Ουάσιγκτον το rebound, ξανά ο Πίγκραμ για τρεις. Αυτή τη φορά πετυχαίνει το καλάθι από μακριά. Τέλεια έξτρα πάσα στον Μπέρι, ξανά έξω στον Ηλιάδη. Πολύ ωραία η κυκλοφορία της μπάλας από τον Αποέλ. 6-47-31, Μπέρι από τη γωνία έδωσε στον Κούνα. Αυτός από τις 45 μοίρες αναγκάζεται να βγάλει έξω για τρεις. Ήταν ο Μίθυλος, αστόχησε όμως. Και στο μάτς την περασμένη. Ένα σιούτ τριών πόντων τώρα, εύστοχος. Ένα σιούτ ελεύθερο από τη γωνία, εύστοχο τριών πόντων. Στους 10 η διαφορά μετά από αρκετή ώρα, ο Πορφυρίδης μειώνει. Ωραίο το τελείωμα. Τα rebound έχει κάνει τη διαφορά. Πίγκραμ, ωραία η πάσα. Στον Δημητρίου που σκοράρει, παίρνει και το φάουλ, έξτρα βολή. Double αν δώσει άλλη μια assist. Γκίλμπερτ στο drive, εύστοχος. Καλά δίνει έξω στο Μίθυλο για τρεις, θα σκοράρει. Μπέρι στον Κιλαρά, άλλη μια assist για τον Μπέρι, 11η του. Και χρόνια είχε κάνει triple-double, είχε και 8 κλεψίματα. Όμως το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πάρα πολύ σπάνιο. Λόγω τότε είναι και μικρότερη. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Στο... Για σιούτ τριών πόντων, εύστοχος, 12 στα 25 τώρα ο Αποέλ. Ο Κιλαράς παίρνει άλλο ένα rebound, ανανεώνει την επίθεση του Αποέλ. Ο Ηλιάδης θα ευστοχίσει. Για τρεις ο Παπαμιχαήλ, εύστοχος. Ο Ρεντίκας της ΑΕΛ είχε 11 πόντους, 13 rebound. Ηλιάδης πάει προς το καλάθι, θα σκοράρει στο drive. Για τον Αποέλ που καθαρίζει το σημερινό παιχνίδι, άνοιξε το μάτσο στο όμιλο υποβιβασμού, όπου πήρε την πρώτη θέση του ομίλου. Μάλας, πριν το παιχνίδι, μου είπαν ότι στο Φραγκιά και Μάρκο Ασονίτη, αλλά και τον MVP, τον Davion Berry. Μπόντους. Χρήστου, καλάθι και φάουλ. Η ομάδα της Πάφου πάει στο fast break με τον Θεμιστοκλέου. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί με το σκορ στο 124-91. Νίκη για τον Αποέλ και πρόκριση στο Final Four του Κυπέλλου.